Μηνύματα σε αντίπαλε ομάδε αλλά και σε πρώην συνεργού του που εγκατέλειψαν όμω τη συμμορία μετά από εσωτερικέ διαμάχε δεν δίσταζε να στέλνει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο φερόμενο ω αρχηγό τη μεγάλη πύρα των εκβιαστών. Φωτογραφιζόταν με άνεση κρατώντα αυτόματο όπλο που βρίσκει στη μαύρη αγορά, ενώ στι τηλεφωνικέ του συνομιλίε που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία απειλεί με ομό και άγριο τρόπο. Άκου αρχή, θα πα τα 8.500 θα σου το σπίτι και θα σα ανατινάξει ο οικογενειακό. Οι αστυνομικοί του τμήματο εκβιαστών διαπίστωσαν ότι ενεργό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένα αστυνομικό, ο οποίο όχι μόνο είχε τον ρόλο του φύλακα σε κατάστημα τη συμμορία, αλλά φρόντισε να τακτοποιεί και ό,τι πρόβλημα αντιμετώπιζαν οι διοκτήτε καταστημάτων που πλήρωναν με το μήνα τη συμμορία. Στην καταγεγραμμένη συνομιλία που θα δείτε, ο αστυνομικό αναλαμβάνει να τακτοποιήσει ακόμα και το πρόστιμο για τον αντικαπνιστικό νόμο που είχαν επιβάλει σε κατάστημα. Τάλιρο κατοστάρικο, καλά δεν ευρενίκο μου. Τι να κάνω. Καλά δεν είναι το σοβρεφίλε. Εντάξει, και πιο λίγα θα το κανονίσουμε. Και μην αγχώνεσαι, και εννοείται. Και άμα σου πει και τίποτα, θα μπω εγώ στη μέση και θα το κανονίσω. Η διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ των μελών τη συμμορία είχε ω αποτέλεσμα ένα πρώην μέλο να περιγράψει στι αρχέ όλη τη δράση τη εγκληματική οργάνωση. Όταν μάλιστα ο εσωτερικό πόλεμο είχε ξεσπάσει, ο φερόμενο ω αρχηγό έλεγε στα τηλέφωνα για του εσωτερικού εχθρού του. Αλλά θα ήταν του πρώτου τα μυαλά που θα ήταν στην Τζαμαρία και θα έμπαινα στη φυλακή. Πε μου όποτε θε, να δώσουμε σε 5-6 παιδιά ένα χαρτζιλίκι και να κατεβούμε κάτω να τα λιώσουμε. Η έρευνα πάντω των αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ τα στόματα αρχίζουν και ανοίγουν.